Καταρχήν, να μας πεις πώς έγινε η επανέναρξη της αγοράς της πόλης των Ρεβενών, με ποιες συνθήκες και πώς ανταποκρίθηκε το κοινό. Η πραγματικότητα είναι ότι ξεκινήσαμε την Δευτέρα που άνοιξε τα καταστήματα λίγο αισιόδοξα, αλλά δυστυχώς δεν επαληθεύτηκε η αισιοδοξία αυτή τις επόμενες ημέρες. Αυτό που είδαμε τη Δευτέρα δεν το είδαμε τις επόμενες ημέρες. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Έχει βγει από μια κατάσταση εγκλεισμού λόγω της καραντίνας, όπως ήμασταν όλοι, η οποία όμως δεν δημιουργεί τις συνθήκες που θέλει ώστε να ψωνίσει. Τα καταστήματα παρόλα αυτά έχουν κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν και στην πόλη μας, ό,τι καλύτερο δυνατόν μπορούν να κάνουν. Παρόλα αυτά δεν κινείται ο κόσμος στο να προβεί στις αγορές του. Είναι μαγκωμένος. Φαντάζομαι προέβησαν όλες τις βασικές αγορές σε πράγματα που τους λείπαν λόγω του δίμηνου εγκλεισμού και μετά σταμάτησε αυτό το κύμα αγορών, έτσι. Αυτό είδαμε τη Δευτέρα, όπου υπήρχε και μια διερευνητική επίσκεψη του κόσμου σε καταστήματα από όπου αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δηλαδή είχε την ανάγκη να βγει, να δει, να χαζέψει, όπως λέμε. Αλλά παρόλα αυτά προέβησε κάποιες αναγκαίες αγορές που είχε σε κρεμότητα που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά πάγωσε. Τώρα, είναι μια κατάσταση προφανώς η οποία εξελίσσεται σε πανελλαδικό επίπεδο, έχει να κάνει σίγουρα με την οικονομία και με το ότι βγήκαμε μια κατάσταση αβεβαιότητας και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η όλη υπόθεση με τον κορονοϊό. Έχει να κάνει περισσότερο με έλλειψη χρημάτων ή φόβο για το αύριο? Τι πιστεύεις, δηλαδή φόβο για την οικονομία ή έλλειψη καθαρά, ας πούμε, ρευστού αυτή τη στιγμή? Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, γιατί έχουμε βγει από μια κατάσταση όπου οι επαγγελματίες πληγώθηκαν, γιατί και οι επαγγελματίες είναι και πελάτες. Ο ιδιωτικός τομέας πληγώθηκε έντονα. Αν εξαιρέσουμε το δημόσιο που παρέμεινε στα επίπεδα που είχε και πριν, όλοι οι υπόλοιποι έχουμε οικονομική καθίζηση από το διάστημα. Άρα έχουμε ένα βασικό πρόβλημα από εκεί πέρα. Και επιπλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπουμε παραπέρα είναι ακούγονται για επόμενη φάση καραντίνας, πιθανής ή οτιδήποτε, το οποίο δημιουργεί ένα σφίξιμο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έγινε τώρα το κλείσιμο, ήταν η πρώτη φορά, μπόρεσε η κυβέρνηση να τα πιστεύει λίγο καλύτερα. Μιλάω για τον πολύ κόσμο, για τους επαγγελματίες, θα τα πούμε συνέχεια αυτά αν θέλετε. Αλλά σε ένα δεύτερο υπάρχει μια ανασφάλεια του πώς θα κινηθεί. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε χειμώνα μπροστά μας, οπότε είναι λογικό ο κόσμος να είναι σκεπτικός στις αγορές τους. Ναι. Και επιπλέον πιστεύουμε ότι το άνοιγμα της εστίασης, το οποίο ευτυχώς έρχεται νωρίτερα, θα δημιουργήσει και αυτό μια κινητικότητα και μια αισιοδοξία και στις αγορές των ευρωπαϊκών καταστημάτων. Ωραία. Μια που το ανέφερες, να μιλήσουμε για το πρακτικό κομμάτι. Ποιες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές αυτή τη στιγμή στα Ρεβενά και την υπόλοιπη Ελλάδα, πότε θα ανοίξουν και αν ξέρουμε και περίπου με τι είδους περιορισμούς? Κοιτάξτε λίγο. Αυτό που έχει, το εμπόριο έχει ανοίξει, το ελληνικό εμπόριο. Ανοίγει η εστίαση 25. Ωραία. Του μήνα, νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, από ό,τι είχε ανακοινωθεί σε πρώτη φάση. Οι περιορισμοί, μένα που σαφινιστούν, δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί δυστυχώς, επειδή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια κατάσταση που είναι περίεργη, αναπροσαρμόζει συνεχώς τις ανακοινώσεις της. Όπως και σε εμάς, ακούγονταν ότι δεν είμαστε υποχρεωτικά με εμάς και τελικά άλλαξε. Οπότε να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του κράτους. Το βασικό είναι ότι 25 ανοίγει η εστίαση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα χαλαρώσουν και όσο πάμε καλά στην ιστορία με την πανδημία, θα χαλαρώνουν τα μέτρα. Αυτό θα δημιουργήσει και μια ψυχολογική ανάταση στον κόσμο και θα καλύψει και την ψυχολογική ανασφάλεια όσον αφορά με τον ιό σαν πάθηση, σαν μικρόβιο, σαν πανδημία. Ναι. Οπότε θα δημιουργήσει από εκεί πέρα τουλάχιστον μια χαλαρότητα και θα ελπίζουμε αυτό να κινηθεί και στις αγορές. Τώρα περιμένουμε, έχουν μείνει κλειστά τα γυμναστήρια όπως γνωρίζετε και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ημερομηνία που θα ανοίξουν. Και υπάρχει και το πάγωμα των εκδηλώσεων, των πανηγυριών και οτιδήποτε υπαίθριων εκδηλώσεων, το οποίο επηρεάζει και εμάς σαν εμπορικό σύλλογο με το σχεδιασμό που έχουμε για τη Λευκή Νύχτα. Σωστά. Εγώ διακρίνω σήμερα ειδικά, έτσι και χτες, μία
σιγά σιγά μια επαναφορά σε κανονικούς ρυθμούς στην πόλη, έτσι, δειλά-δειλά. Δηλαδή σήμερα η πόλη ήταν κάπως πιο κινητική, σαν πιο κανονική πόλη. Μου φάνηκε ή έτσι είναι? Η πόλη από την Δευτέρα, μια κινητικότητα στους δρόμους όπως λένε, υπάρχει. Ναι. Και όταν τα μαγαζιά ανοίξαν, είναι πιο λογικό κάποιος να κινηθεί και να κάνει μια βόλτα, να δει τις βιτρίνες, να χαζέψει. Ναι. Η ουσία είναι ότι δεν γίνονται ταμεία. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπαίνει στα καταστήματα και αν δεν μπαίνει δεν ψωνίζει. Τώρα μιλάμε για την μεγάλη πλειονότητα του κόσμου. Έτσι, σίγουρα υπάρχουν και κόσμοι που επιλέγει και ψωνίζει. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που βλέπουμε να κινείται ο κόσμος στους δρόμους δεν ανταποκρίνεται τελείως στα καταστήματα. Έχει το πρόβλημα. Έχεις ξαναρθεί εδώ δύο φορές στο Ράδιο Γκρεβενά και λέγαμε τότε προ πανδημίας ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο εμπόριο γενικότερα στην Ελλάδα και στα Γκρεβενά. Και ότι χρειαζόταν να γίνουν κάποια πράγματα να τονωθεί η ζήτηση. Τώρα, μετά και από αυτό το χτύπημα, πόσο πιο δύσκολη είναι η θέση του Έλληνα και του Γκρεβενιώτη εμπόρου? Κοιτάξτε λίγο, ο εμπορικός κόσμος, η μικρή και η μεσαία επιχειρηματικότητα, σε πανελλαδικό επίπεδο και φυσικά στα Γκρεβενά, τα οποία ήταν, οι οποίοι ήμασταν ήδη σε δυσίωνη κατάσταση, ναι, τα τελευταία χρόνια, έχει χτυπηθεί και δεν έχει στηριχθεί μέχρι στιγμής που μιλάμε σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ακούσαμε αρκετά λόγια, μείναμε σε αυτά και επί της ουσίας μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τα λόγια αυτά να γίνονται πράξη. Ακόμα και το 800 περιβόητο το οποίο πήραμε σαν αυτοπασχολούμενοι, άργησε πάρα πολύ, ήρθε αρχές του Μαΐου πριν έχουν τα καταστήματά μας. Ακούμε διάφορες περιπτώσεις, επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία έχουμε τονίσει και ζητάμε ότι πρέπει να την πάρουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι προσωπικές. Υπάρχει να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, υπάρχει ένα τρελό στην όλη διαδικασία. Στην επιστρεπτέα προκαταβολή που είναι για τα 2.000, τα οποία αφορούν περιπτώσεις που δεν υπάρχουν προσωπικό, δεν έχουν δικαίωμα να ενταχθούν οι προσωπικές, οι ατομικές επιχειρήσεις. Συγγνώμη. Άρα, αν εγώ είμαι τοπική επιχείρηση και δεν έχω προσωπικό, δεν έχω δικαίωμα να κάνω αίτηση. Οι περισσότερες δηλαδή. Αν όμως είμαι μονοπρόσωπη ΕΠΕ, έχω δικαίωμα να κάνω αίτηση. Δηλαδή, μιλάμε για τα παράδοξα. Προφανώς αυτό έγινε για να αφήσουν μεγάλο κομμάτι του εμπορικού κόσμου έξω, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις στην επαρχία και ειδικά στην πόλη μας είναι ατομικές και δεν απασχολούν άτομα, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις όπως λέμε. Και αυτή είναι εκτός από την επιστρεπτεία προκαταβολή. Όχι τα 2.000 θα σώζανε, γιατί και αυτά είναι δανεικά, δεν είναι επιδότηση. Ναι. Αλλά θα ήταν μια ανάσα ρευστότητα, μια άμεση ανάσα ρευστότητα. Άρα ούτε αυτό είδαμε στις περισσότερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ακούμε για δάνεια τα οποία θα ξεκινήσουν σήμερα 2020 για να κινηθεί, δεν ξέρω για αιτήσεις, για δάνεια τα οποία θα είναι με εγγύηση σε 80% του ελληνικού δημοσίου. Αλλά όλα αυτά είναι δάνεια. Εγώ με τις άποψεις ότι αυτό που χρειάζεται ο εμπορικός κόσμος, η μικρή επιχειρηματικότητα, είναι στήριξη, όχι δάνειο. Το δάνειο μας μεταφέρει στην ουσία την οφειλή παραπίσω. Ναι. Πρέπει να τη δώσουμε όμως. Δεν είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε να πληρώνουμε τις οφειλές μας, αλλά για να συμβεί αυτό, όταν έχουμε τα μαγαζιά μας κλειστά 2 μήνες, τα οποία έχουν σωρευτεί υποχρεώσεις, γιατί το ενίκιο πήγε στο 60%, πρέπει να το πληρώσουμε. Ότι το ρεύμα είναι κανονικό, πρέπει να το πληρώσουμε. Άρα στην ουσία έχουμε σωρεύσει τις υποχρεώσεις μας και μας λένε, ωραία, πάρετε, και δεν παίρνουμε. Και να πάρουμε κάποιο δάνειο το οποίο τι θα έχει, θα μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα, ας πούμε, αρχές του επόμενου χρόνου. Ναι, ναι. Άρα στην ουσία δεν δίνεις λύση στο πρόβλημα, μεταθέτεις ένα πρόβλημα με κάποια ελπίδα, την οποία δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Θεωρώ ότι χρειάζεται σημαντική στήριξη η μικρή επιχειρηματικότητα, γιατί όπως είπαμε είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας. Και είναι πραγματικό αυτό. Δηλαδή, ποιος πιστεύει ότι μια μεγάλη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στα Γκρεβενά και απασχολεί κάποιες θέσεις εργασίας, που όντως απασχολεί κάποιες θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως χαθήκαν από άλλες επιχειρήσεις, ατομικές ή προσωπικές, ποιος πιστεύει ότι αυτή η μεγάλη εταιρεία επανεπενδύει τα κέρδη της στην περιοχή των Γκρεβενών, είτε καν στην Ελλάδα? Ενώ όλοι οι μικροί επαγγελματίες, όποιο κέρδος αποκομίζαμε παλιότερα, στην πόλη το κάναμε πράξη. Είτε αγοράζαμε κάτι, ένα χωράφι, ένα σπιτάκι, οτιδήποτε γινόταν στην πόλη. Άρα αυτή είναι, εμείς είμαστε οι μικροί επιχειρηματίες που επανεκκινύουμε την οικονομία και κάνουμε κύκλο χρήματος μέσα στην περιοχή. Ειδικά στο μικρό νομό των Γκρεβενών. Άρα αυτό πρέπει να ζητήσουμε και να γίνει πράξη. Και πρέπει να καταλάβει παράλληλα με αυτό και η κοινωνία ότι στηρίζοντας τις μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που αναπαράγουν το χρήμα μέσα στην πόλη. Που είναι και το βασικό αυτό. Τι άλλα προβλήματα έχουν οι εμπόροι στα Γκρεβενά εκτός από τον κοροναϊό αυτή τη στιγμή?
Έχουμε πολύ χαμηλό τουριστικό προϊόν πλέον. Σχεδόν ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι ο τουρισμός δεν επηρεάζει την πόλη των Κρεβενών, αλλά την επηρεάζει. Επηρεάζει και την εστίαση, γιατί είδαμε φέτος που δεν είχαμε το τουριστικό προϊόν των προηγούμενων ετών, ότι και η εστίαση σε άσχετες ώρες και περιόδους, 5-6 που ήταν νεκρή η πόλη, έκανε κάποια γεμίσματα από επισκέπτες που περούσαν, είτε για να μείνουν Σαββατοκύριακο, είτε απλά περνούσαν για να επισκεφτούν το βουνό μας, οι οποίοι κάνουν κύκλο στην πόλη. Άρα στην ουσία το τουριστικό προϊόν είναι ίσως και από τις λίγες πηγές εσόδου της ελεύθερης οικονομίας στην περιοχή μας. Αν εξαιρέσουμε το δημόσιο τομέα που φέρνει χρήμα εκτός του νομού, μέσω των μισθών και των συντάξεων, τίποτε άλλο σχεδόν δεν έχουμε το οποίο φέρνει χρήμα στην περιοχή. Άρα είναι, αν εξαιρέσουμε την γεωργία και την ετροφία που και αυτή είναι χαμηλά, έχουμε τουριστικό προϊόν το οποίο τα προηγούμενα χρόνια έφερνε μια εισρωή χρήματος στην πόλη και την έκανε μια ανακατανομή σε όλους τους επαγγελματίες, το οποίο τώρα δεν υπάρχει. Άρα στην ουσία εμείς, για να μιλήσουμε λίγο γενικότερα, το πρόβλημά μας δεν είναι ο κορονοϊός. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, για να το πω απλά. Ναι. Τα Κρεβενά έχουν τεράστια προβλήματα και δυστυχώς δεν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να γίνεται κάποια σοβαρή πρόταση από αρμόδιους φορείς να τα πάνε παραπέρα. Και δεν καταλαβαίνουν όλοι, θεωρώ ότι είναι θέμα πολιτικής, ότι πρέπει πάση θυσία να στηριχτεί η μικρή επιχειρηματικότητα της πόλης. Και δεν το λέω επειδή εκπροσωπώ την μικρή επιχειρηματικότητα, επειδή χωρίς αυτή θα είναι μια πόλη νεκρή. Σκεφτείτε πώς ήταν η πόλη με κλειστά μαγαζιά λόγω κορονοϊού και με κλειστά καφετέρια. Αν θέλουμε σε 2-3 χρόνια να είναι τα μισά καταστήματα, θα είναι η μισή πόλη. Αυτή είναι η πηγή. Σε κάθε πόλη είναι τα καταστήματά της, αυτή είναι η καρδιά της. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει η πόλη. Άρα πρέπει να αντιληφθούν κάποια στιγμή και να μπουν στο τραπέζι σοβαρά ζητήματα και να γίνει μια κοινή πλέον γραμμή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αλλά το βασικό κομμάτι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς να αντιληφθούν ότι πρέπει να είναι στην πολιτική τους ατζέντα η στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό και βαθύ, διότι αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Και δυστυχώς τα Κρεβενά, δεν θέλω να γίνω να ακούγομαι άσχημος, αλλά δυστυχώς τα Κρεβενά με μαθηματική ακρίβεια οδηγούνται προς δυσίωνες καταστάσεις. Το λέμε χρόνια αυτό και πριν τον κορονοϊό. Δεν είναι, όπως το λες, δεν είναι το θέμα ο κορονοϊός. Είναι η εσωστρέφεια της πόλης εδώ και πολλά χρόνια. Οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εσωστρέφεια. Φυσικά σε όλα τα επίπεδα. Όπως σωστά προσθέτει, σε όλα τα επίπεδα. Και ένας φορέας, όπως είναι εμπορικός σύλλογος, όπου είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, μπορεί και κάνει 5 πράγματα. Αλλά υπάρχουν φορείς και θεσμικοί φορείς, οι οποίοι έχουν και οικονομικούς πόρους και έχουν πολιτική οντότητα να διαχειριστούν κάποια πράγματα και να διεκδικήσουν. Οι οποίοι δυστυχώς, χωρίς να είμαι ισοπεδωτικός, οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν ως κατεύθυνση τη στήριξη μικρής επιχειρηματικότητας του τόπου. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για μένα, ότι στην επόμενη μέρα δεν βλέπουμε ότι, και το βασικό θέλω να πω είναι ότι παρόλη την κατάσταση του κορονοϊού δεν ταρακουνήθηκε κανείς για να στηρίξει τη μικρή επιχειρηματικότητα. Γιατί θεωρούσαν όλοι ότι υπάρχουν πως υπάρχουμε, έγινε αυτό που έγινε και αντί να μας παροτρύνει όλους να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, συνεχίζουν κάποιοι θεσμικοί να έχουν την ίδια πολιτική αντιμετώπιση απέναντι στη μικρή επιχειρηματικότητα και πριν το κορονοϊό. Όχι ότι ήλπιζα μέσα μου να αλλάξει κάτι δραματικά, αλλά να γίνει μια αρχή, η οποία δυστυχώς δεν έχει γίνει. Και το βλέπετε από τις δημοσιεύσεις του τελευταίου διαστήματος των θεσμικών φορέων, που αναπαράγουν. Δεν είδαμε ούτε ένα διαφημιστικό σποτάκι ή μια προθετική ενέργεια στήριξης των μικρών επιχειρήσεων, όπως έγινε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν το είδαμε. Εμείς παλεύουμε μόνοι μας με κάνουμε ανακοινώσεις ή με συνεντεύξεις κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Οι επίσημοι φορείς δεν πήραν θέση. Αυτή την κουβέντα την έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια από πολλούς έμπορους στα Κρεβενά, ότι παλεύουμε μόνοι μας. Μου το έχουν πει πολύ αυτό. Δυστυχώς. Και πράσινο λέω και κάτι συγκεκριμένο με τον κορονοϊό και με την επανέναρξη. Το είδαμε παντού. Σχεδόν όλοι οι φορείς κάνανε διαγνωστικά σποτάκια, βγάλανε ανακοινώσεις, επισκεφτήκαν καταστήματα. Στα Κρεβενά δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση και δεν με ενδιαφέρει να κάνω αντιπολίτευση. Δεν είμαι πολιτικός. Αυτό με ενδιαφέρει είναι ότι βλέπω ότι δεν αλλάζει η αντίληψη κάποιων ανθρώπων απέναντι στη μικρή επιχειρηματικότητα.
Είναι θέμα αντιπολίτευση. Είναι θέμα τη πόλη που κινούμαστε. Όπως είπες, αν κλείσουν τα μισά μαγαζιά, γιατί κατά εκεί πάει η κατάσταση, δηλαδή σε ποια πόλη θα περπατάμε μεθαύριο. Δεν είναι ούτε θέμα πολιτική, ούτε αντιπολίτευση, ούτε θέσεων, ούτε καταστάσεων, τίποτα. Μιλάμε για την πόλη μας τώρα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι παρατάξεις κτλ. Και η πόλη πάει προς κλείδωμα. Πώς να το πούμε αλλιώς δηλαδή. Δυστυχώς. Επειδή κάποιοι θεωρούν ότι όταν τους λέτε κάποια πράγματα ότι κάνεις αντιπολίτευση. Δεν είναι έτσι. Φυσικά και δεν είναι έτσι. Αγαπάμε την πόλη μας και θέλουμε να τη βλέπουμε ζωντανή. Για τα παιδιά μας μεθαύριο. Απλά πράγματα. Και σας λέω ότι είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε όλοι οι Τρεβενιώτες πώς ήταν η πόλη με τον κορονοϊό, με την καραντίνα, που είχαμε τα πάντα κλειστά. Ναι. Ήταν μια έρημη πόλη. Αυτή θα είναι η εικόνα στο μισό, γιατί θα κλείσουν τα μισά μαγαζιά, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνο. Με συντύπνωση των καταστημάτων όλο και πιο κεντρικά, λόγω της κατάστασης, γιατί όσο κλείνουν θα μαζεύονται προς το κέντρο, άρα ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει περιοριστεί εμπορικά το κέντρο, γιατί είχε μια ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση, τώρα μαζεύτηκε. Τα μαγαζιά γίνονται γύρω από την πλατεία, από το κέντρο και μέχρι εκεί. Και όσο πάει αυτό, συσπηρώνεται και μαζεύεται όλο και πιο πολύ, γιατί αναγκαστικό είναι. Όταν δεν μπορούν να επιβιώσουν τα καταστήματα, οδηγούνται σε κλείσιμο. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες βάζουν πλάτη σε πολλά πράγματα, έχουν πολύ καλές τιμές, είναι εκεί, περιμένουν με προσωπική εξυπηρέτηση, με χαμόγελο, παρόλες δυσκολίες, αλλά δεν αρκεί αυτό. Βάζουν πλάτη σε όλες τις δράσεις που κάνει ο εμπορικός σύλλογος, από την τσέπη τους. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Από την τσέπη τους. Όχι από τα μία φορέα που εκπροσωπούν, από την τσέπη τους. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και το κάνουν για την πόλη. Γιατί είναι κομμάτι της πόλης κι αυτή. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα για το πώς πρέπει να είναι η επόμενη μέρα στον ομό Γρεβενών, διότι δεν βλέπουμε μέλλον. Και το βασικότερο όλο αυτό που λέω είναι ότι όταν δεν βλέπουμε μέλλον, δεν βλέπουμε και νέες επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι νέοι πλέον δεν ανοίγουν καταστήματα. Ενώ μια δεκαετία πριν, 12 χρόνια δεν ξεκίνησα κι εγώ, πάρα πολλοί στην ηλικία μου πάνω κάτω ξεκινούσαν και αυτοί να κάνουν, ξεκίνησαν την πορεία να κάνουν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα στον ελεύθερο κλάδο των Γρεβενών. Τώρα δυστυχώς δεν το βλέπουν και στους νέους ανθρώπους. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο σε αυτό, ότι και αυτοί που ανοίγουν ανακυκλώνουν τα ίδια περίπου είδη καταστημάτων. Δηλαδή δεν έχω δει να προσφέρουμε κάποια καινούργια υπηρεσία. Ο ένας ανοίγει κάτι που υπήρχε και άλλο. Αυτό είναι και αυτό ένα θέμα που δεν φταίνει οι τοπικοί φορείς γι' αυτό. Δηλαδή διαλέγουμε να φτιάχνουμε τα ίδια πράγματα. Δεν το κοιτάμε λίγο παραπέρα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Να προσφέρουμε περισσότερα πράγματα. Και διαφορετικά. Κοιτάξτε λίγο. Ναι, απλά εδώ πέρα έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά εδώ πέρα υπάρχει λίγο το αίσθημα του ρίσκου. Όταν κάποιος δει ότι ένας κλάδος κινείται ενδόμηχα, θα πάει να κινηθεί στο ίδιο αντικείμενο ή σε παρεμφερή αντικείμενο, με τη λογική να θεωρεί, να νιώθει ότι είναι πιο ασφαλής. Όταν δεν υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης, είναι πιο δύσκολο κάποιος να επενδύσει σε κάτι το οποίο είναι καινοτόμο, γιατί λέει πώς θα αντέξει. Δηλαδή, να σου πω ένα πολύ καλό παράδειγμα. Στον Άγιο Αθανάσιο, όπου είναι πλέον τουριστικός προορισμός, βρίσκεις τα πάντα από διασκέδαση. Κάτι το οποίο ξεκίνησε να γίνεται και στο δικό μας τομέα και έκατσε. Μιλάω για το δικό μας δεδοχημένο τουρισμό. Υπήρχαν εναλλακτικές, άρχισαν να γίνονται καφετέρειες, να αλλάζουν κάποια πράγματα για να καλύψουν περισσότερες πτυχές της διασκέδασης ή του αγροτουρισμού. Το οποίο σταμάτησε όμως. Σταμάτησε γιατί δεν υπήρξε αυτή η ανάπτυξη και στήριξη. Οπότε ο καθένας κινείται όσο πιο ασφαλή νερά προσπαθεί επιχειρηματικά και να έχει λιγότερο ρίσκο. Προφανώς, άρα, απλά εγώ. Για να συζητήσουμε, συγγνώμη που διακόπτω, πώς θέλουμε, γι' αυτό είναι μια συνάρτηση, το πώς θέλουμε την επόμενη μέρα. Αν καταλήξουμε όλοι σε ένα τραπέζι, και δεν μιλάω σαν φορέας, μιλάω σαν πολίτης των Γρεβενών, που ζω και ταξιδιοποιούμε συνειδητά στα Γρεβενά. Αν καταλήξουμε κάτω σε ένα τραπέζι και αποφασίσουμε ότι το νομό τον θέλουμε, ένα νομό γυρασμένο, ένα νομό που θα είναι συνταξιούχων, ένα νομό, να καταλήξουμε κάτι. Είναι πολύ βασικό, γιατί οτιδήποτε καταλήξουμε. Προφανώς δεν είναι όπως ανέφερα πριν, απλά λέω ότι πρέπει να καταλήξουμε όλοι μαζί πώς θέλουμε τον νομό μας. Γιατί αν καταλήξουμε μη τι άλλο πώς θέλουμε τον νομό μας, θα στηθούν από δίπλα κατά κατάλληλα επαγγέλματα,
τα οποία θα πάνε σε αυτό που πολύ σωστά ανέφερε, τη διαφορετικότητα και την καινοτομία, αλλά στα πλαίσια του που θέλουν να πάμε τον νομό. Αν δεν ξέρουμε που πάμε τον νομό αυτή τη στιγμή, πώς θα καινοτομήσει κάποιος άνθρωπος. Κοίταξε, εγώ δεν μιλάω για φοβερά πράγματα. Δηλαδή, να υπάρχουν περισσότερα μαγαζιά που προωθούν τοπικά προϊόντα, ας πούμε. Έχουμε φοβερά τοπικά προϊόντα. Μπορούμε να προσφέρουμε και τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες διαφορετικές από άλλες πόλεις. Πράγματα που δεν υπάρχουν αλλού και δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Δηλαδή, ανοίγει μία καφετέρια δίπλα από την άλλη, ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, να ανοίξουν και μαγαζιά που προωθούν τοπικά προϊόντα και να έχουν και κόσμο. Αυτό λέω εγώ. Είναι το τόσο απλό. Εντάξει, πάντως πρέπει να γίνει μια κουβέντα πάνω εκεί. Συμφωνώ πολύ και κάτι χαρακτηριστικό, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, να προσθέσω, είναι ότι είμαστε πολύ μανιταριών και δουλεύουν ελάχιστοι άνθρωποι για το μανιτάρι. Καταρχήν, ένα αυτό, γιατί δεν έχουμε τυροκομικά, δεν έχουμε. Τι δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά και εμείς σαν εμπορικός κάνουμε, προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που κάνουμε, τα προωθήσουμε. Και αλλά μέσα από την γαστρονομία αυτό μπορούμε να κινηθούμε. Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν ξεκινάμε τίποτα. Ή όταν ξεκινάμε κάτι, σταματάει μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα το πού θέλουμε να πάμε και πώς θέλουμε να στηθεί κάτι. Το να κάνουμε σε αρμοδικές κινήσεις μία έκθεση, μία γαστρονομία, μία οτιδήποτε, γιατί υπάρχει ένα τάδε πρόγραμμα το οποίο είναι ευρωπαϊκό και μας έχει δείξει. Όχι, θέλει στοχευμένο σχέδιο προς μία κατεύθυνση. Τώρα να κάνεις φέτος κάτι, ένα φεστιβάλ και να κλείσει του χρόνου και κάτι άλλο του παραχρόνου δεν δίνει λύση. Πρέπει να υπάρξει στοχευμένα κάποτε. Εμείς παράγουμε αυτό, ρε παιδί μου. Είναι μανιτάρι, δεν ξέρω εγώ, είναι τυρί, κάτι. Και προάγουμε αυτό. Πώς είχε πήγε να ξεκινήσει κάποια στιγμή το καλάθι, ας πούμε, των Γρεβενών που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια, αλλά σταμάτησε, κάτι τέτοιο λέω. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Συμφωνούμε ακριβώς στο ίδιο και θέλω να προσθέσω ότι το να κάνουμε πράγματα τα οποία απλά μας βολεύουν συγκυριακά γιατί υπάρχει μια επιδότηση, γιατί να κάνουμε μία έκθεση επειδή είναι επιδοτούμενη, δεν έχει νόημα. Όχι. Το σημαντικό είναι να διαλέξουμε και να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε πόρους και τη συγκεκριμένη πρόταση που θέλουμε να κάνουμε. Κάθε πόλη κάτι πουλάει, ρε παιδί μου. Κάθε πόλη σε όλο τον κόσμο κάτι πουλάει. Εμείς δεν το έχουμε βρει ακόμα αυτό. Λέμε ότι είναι το μανιτάρι, αλλά επί τη ουσία τι, ποιο μανιτάρι. Με δύο μαγαζιά και χωρίς ούτε μια βιβλιοθήκη μες στην πόλη με βιβλία, ένα μουσείο μες στην πόλη, κάτι. Ποιο μανιτάρι τώρα πουλάμε, με μια γιορτή κάθε χρόνο, δηλαδή τρεις μέρες. Ναι, αυτό είπα και εγώ πριν, ότι ναι, είμαι υπέρ της στήριξης του συγκεκριμένου κλάδου, αλλά δυστυχώς παρόλη την προσπάθεια που έχει γίνει από κάποιους ανθρώπους αυτά τα χρόνια, έχει παραμείνει σε πολύ χαμηλό επίπεδο από άποψη. Να γίνουμε η πόλη των μανιταριών, να γίνουμε όμως. Αυτό θα μας σώσει. Αλλά να γίνουμε. Τώρα απλά στα λόγια είμαστε. Την ίδια αγωνία είχα κάποια στιγμή όταν είχα το 2013, που μόλις είχα αναλάβει πρόεδρος εμπορικό σύλλογο, είχα την ίδια πορεία. Εγώ δεν κάνω μια ημερίδα επαγγελματικής ευκαιρίας πάνω στο μανιτάρι. Μετά την προσπάθεια αυτή, ένα μαγαζί ακόμη άνοιξε. Για να σας ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Δεν λέω ότι είναι απόρρια της προσπάθειας αυτής, προς Θεού. Απλά λέω χρονικά. Και πέρασαν άλλα 7 χρόνια και μείναμε εκεί. Τίποτα. Ναι, και να το κλείσουμε και το θέμα. Εγώ θυμάμαι, βγήκε κάποια στιγμή ο άνθρωπος που ξέρει περισσότερο από όλους, ας πούμε, αυτό το πράγμα και δήλωσε ότι μπορούμε κάποια στιγμή να ζούμε όλοι από το μανιτάρι. Στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δεν κινητοποιήθηκε κανείς. Εδώ όταν βγαίνει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό, που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, εξειδικευμένος πάνω σε αυτό, έχει γράψει βιβλία και σας λέει, και λέει δημοσίως σε μία πόλη: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, μπορούμε, αν ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα αυτό και αυτό και αυτό, να ζούμε από το μανιτάρι. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Από εκεί και πέρα τι ψάχνουμε. Τέλος πάντων, μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Αν όλα συνεχιστούν τόσο καλά με την πανδημία στη χώρα μας, πότε περιμένουμε να ανακάμψει κάπως η αγορά της πόλης μας και γενικότερα, αν έχουμε έτσι κάποια στοιχεία που μπορούμε να κάτι να πούμε από αυτό. Κοιτάξτε λίγο, κάποια στοιχεία συγκεκριμένα δεν έχω. Εγώ θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί από τις προβλέψεις των ειδικών, από τα αποτελέσματα που φέρνουν κάθε τόσο η εξέλιξη πανδημίας και πώς θα χαλαρώνει ο κόσμος. Δυστυχώς θέλει πολλή δουλειά για να ανακάμψει η οικονομία των Γρεβενών, έστω και άμεσα. Και μιλάω έστω και άμεσα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ανοίγοντας τα εμπορικά κέντρα αρχίζει η εκροή χρήματος προς άλλες πόλεις, το οποίο θα συμβεί, και πρέπει να μαζέψουμε, να το πω απλά, πίσω αυτό που χάνουμε.
Άρα, αυτό που θέλω για να μαζέψουμε πίσω, και αν μου επιτρέπεις να κάνω και μια αναφορά για το Γκρεμπενά Μολ, το οποίο να μου δώσει λίγο χρόνο για αυτό αν φυσικά, έχω. Φυσικά. Γιατί είναι πάνω στο κομμάτι αυτό. Η ιστορία με το Γκρεμπενά Μολ, το οποίο θα ανακοινωθεί και επίσημα τις επόμενες μέρες, θα σας καλέσουμε κιόλας στη συνέντευξη που θα δώσουμε. Είναι μια κατάσταση που προέκυψε μέσα από την πανδημία. Είναι μια ηλεκτρονική σελίδα που αφορά όλη την πόλη. Κάθε κατάστημα μπορεί και βάζει τα προϊόντα του στο www.grebenamol.gr με δική του αρμοδιότητα, δεν μπλέκεται ο φορέας καθόλου, δεν παίρνει προμήθειες ο φορέας. Στην ουσία έχουμε στήσει μια ηλεκτρονική αγορά, που μέσα, μια ηλεκτρονική πολυαγορά να το πω απλά, που μέσα στο κάθε κατάστημα έχει το δικό του χώρο και μπορεί και θέτει τα προϊόντα του προς πώληση, προς διαφήμιση και προς προώθηση. Άρα αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο ήρθε μέσα στο κορονοϊό και θα μείνει. Θέλουμε να δώσουμε την υπεραξία των επιχειρήσεων που προσπαθούν να βγουν στο διαδίκτυο από τη μία, και από την άλλη θέλουμε οι καταναλωτές να μπορούν να βρουν σε ένα σημείο πολλές κατηγορίες προϊόντων που αφορούν την πόλη των Γκρεμπενών, και γιατί όχι να φύγουμε και παραπέρα από αυτό. Άρα να δώσουμε ένα ερέθισμα να δει ο καταναλωτής τα σωστά και ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα που έχει η πόλη. Άρα βγάζουμε τη βιτρίνα μας στο διαδίκτυο, αυτός είναι ο σκοπός. Θα γίνονται και προωθητικές στο επόμενο διάστημα πάνω σε αυτό, για να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η πρωτοβουλία που τώρα στην ουσία ξεκινά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία έχει τεχνικό, έχει πράγματα τεχνικά, θέλει κάποιο χρόνο. Οπότε τώρα ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Άρα στην ουσία είναι μια προσπάθεια εξωστρέφειας που προσπαθεί να κάνει ο εμπορικός σύλλογος συνεργασία με τα καταστήματα της πόλης. Και θεωρούμε ότι είναι και καινοτόμο και θέλουμε να μείνει. Και να μείνει όχι με τη λογική της υποκατάστασης των φυσικών καταστημάτων. Απλά αναλογιστείτε ότι ένα ηλεκτρικό κατάστημα μεγάλο σε πανελλαδικό επίπεδο ξεκινάει με ηλεκτρικό κατάστημα και στείνει σιγά σιγά φυσικά καταστήματα, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να συνδυάσει τα δύο. Εμείς έχουμε τα φυσικά καταστήματα, δίνουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο σαν βοήθημα και ενίσχυση των φυσικών καταστημάτων. Άρα δεν θέλουμε να κλείσουμε τα καταστήματα, ούτε να τα αποδυναμώσουμε. Θέλουμε να τα δυναμώσουμε. Θέλουμε τον κόσμο που ψάχνει, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, να βρουν ένα προϊόν στο διαδίκτυο πριν το επιλέξουν το κατάστημά μας, να βρει το κατάστημά μας, να βρει το προϊόν, να δει τη σωστή τιμή και να έρθει στο κατάστημα να το αγγίξει, να το πιάσει, να το δει, να το δοκιμάσει και να το πάρει. Αυτό είναι το σκεπτικό. Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραίο και χρήσιμο αυτό, και έπρεπε να γίνει από καιρό, και μπράβο που το κάνετε. Θα είμαστε φυσικά εκεί, θα το στηρίξουμε, θα ενημερώσουμε τον κόσμο επ' αυτού. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κώστα, για άλλη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Και θα τα λέμε τώρα, θα χρειάζεται να τα λέμε και να τα δείχνουμε και να τα προβάλλουμε ό,τι κάνετε. Και μπράβο σας για το Μολ. Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο και το βήμα μας δίνεται, και είστε ότι είστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου. Πρέπει να αντιληφθεί η κοινωνία ότι ο Εμπορικός Συλλόγος κάνει πράγματα. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός, το τονίζω, και κάνει πράγματα με σκοπό τη στήριξη της πόλης. Οι επαγγελματίες βγάζουν το στέρημά τους, το λέω τελευταία φορά, σήμερα, θα το λέω συνέχεια όμως, αλλά βγάζουν το στέρημά τους από το ταμείο τους, από την τσέπη τους, και τα δίνουν 5, 10, 20, 50, 100, δεν έχει σημασία το ποσό, για να γίνει κάτι το οποίο αφορά την κοινωνία και τους πολίτες. Όχι από το Ταμείο των Φορέων, από την τσέπη τους. Γι' αυτό τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Τίποτα, εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε πάντα εδώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα.